Κυρίες και κύριοι επίσημοι προσκεκλημένοι, σας καλωσορίζουμε και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας στη σημερινή εκδήλωση μνήμης των προγόνων μας, ανάβοντας έτσι ένα κερί στην ιερή τους μνήμη. Εκδήλωση την οποία διοργανώνει ο Αθλητικός Σύλλογος Δάφνη Πολυμήλου σε συνεργασία με τον Γιώργο τον Πουλατζακλή. Η εκδήλωση, να πούμε ότι τελεί υπό την αιγίδα της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Το 2019 είναι ορόσημο, γιατί φέτος συμπληρώνονται τα 100 χρόνια από τη δεύτερη φάση της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Ένας αιώνας που οι πρόγονοί μας ξεριζώθηκαν βία από τις πατρογονικές τους αιστείες. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο αείμνηστος Πολυχρόνης Ενεπεκίδης, Auschwitz εν ροή, με τις εκατόμβες νεκρών, τις λευκές πορείες, τα τάγματα εργασίας. Όσοι απέμειναν πήραν τον δρόμο της προσφυγιάς. Άλλοι φύγαν στη Ρωσία, άλλοι στην Αμερική και όσοι απέμειναν ήρθαν και ρίζωσαν εδώ στην Ελλάδα, εδώ στη γη της Μακεδονίας. Το χρέος μας να τους μνημονεύουμε και να τους δικαιώσουμε με τον αγώνα όλοι μαζί ενωμένοι για τη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Αυτό πράττουμε και σήμερα εμείς εδώ, σε αυτό το χώρο, σε αυτή την όμορφη επιτυριακή συναυλία, με το μουσικό σχήμα του συντοπίτη μας, του Γιώργο του Πουλατζακλή, ο οποίος κατάγεται από την Ατσινή Κοζάνης. Μαζί με τους συνεργάτες του, τον πατέρα Πολύκαρπο Κοντοζίδη, τη Μελίνα Χατζικαμάνου, τον Χρήστο Γεωργιάδη και το μουσικό σχήμα και εργαστήρι των Αθλητών της Σταυρούπολης. Και η μουσική, καθώς και η μουσική ομάδα των νέων Ορφέας Σταυρούπολης. Θα ήθελα ένα σύντομο χαιρετισμό